Λοιπόν, ακούμε ήδη τον Γρηγόρη Αντωνάκη να παρουσιάζει τις ομάδες που πήρε στην Αντίπα Βαλένθια. Δεύτερος ημιτελικός. Με το νούμερο 5, πανεπιστημιακός ομάδας. Παρουσίασε της Καβαλένθια. Καβαλένθια έχει κατακτήσει το κύπελλο. Με το νούμερο 9, ο Γιώργος Γιωργόπουλος. Με το νούμερο 10, ο Νίκος Μοφούλης. Νούμερο 13, ο κύριος Βασίλης Χρυστοπολίδης. Νούμερο 14, ο Βασίλης Γιέννη. Νούμερο 15, Βασίλης Γιωργόπουλος. Νούμερο 20, Σοκράτης Γραβάνης. Νούμερο 23, τελευταίος καλύτερος, ο αρχηγός ομάδας, Κάριος Λασταρίδης. Αυτή ήταν η παρουσίαση της Καβαλένθια. Πάμε τώρα στους Πομπυρές. Με το νούμερο 2, Χριστός Καγιανάς. Με το νούμερο 3, Στέλιος Κονός. Με το νούμερο 4, κάποια στοιχεία για τις δύο ομάδες. Καβαλένθια τερμάτισε πρώτη στον πρώτο ομίλο της Master League, 16 νίκες, 2 ήττες. Στους 32 πέρασε με 2-0 τον Αντίλαλο, στους 16 με 2-0 τους Λεγάμενους, στους 8 με 2-0 τους Hall of Fame. Άνδρειας Βλαστεαρίδης φυσικά ξεχωρίζει για τους πόντους, τα κλεψίματα και τις assist. Σε τρεις τομείς είναι πρώτος, παρακαλώ. Από εκεί και πέρα Γιώργος Γεωργόπουλος, φωνική μηχανή, ειδικά αν είναι στη μέρα του, και από τα 6.75. Χριστοφορίδης Μακράν πρώτος στα rebound. Μπομπυρές τερμάτισαν δεύτεροι στον 4ο όμιλο της Master League, 15 νίκες, 3 ήττες. Στους 32 απέκλεισαν την Arts με 2-0, στους 16 την Artemis με 2-1 και στους 8 τους Drink and Rollers με 2-0. Καρκαρνιάς Georgis τραβάνε το κάρο στην επίθεση, πόντους και τρίποντα. Σιάτρας πρώτος στα κλεψίματα, Καρκανιάς assist και Τάκης Αντωνάκης rebound. Με νέο look σήμερα Τάκης Αντωνάκης, εντελώς ξυρισμένος για το σημερινό αγώνα. Όπως είπαμε, Καβαλένθια και κατακτήσει το κύπελλο φέτος, θέλει να κάνει το double. Στη Φάδο είναι ήδη στο τελικό. Για να δούμε αν ο τελικός της Master League θα είναι και ίδιος με τον τελικό του κυπέλλου. Ωστόσο και από μένα, τελευταίες οδηγίες στους δύο πάγκους. Ηλίας Λουκοτάς, παρέλειψα να το αναφέρω. Λοιπόν, να πούμε μισό λεπτάκι γρήγορα τις πεντάδες και τα λέμε όλα μετά. Καβαλένθια, Γιώργος Γεωργόπουλος, Ανδρέας Βλασταρίδης, Γραβάνης, Μποφίλης, Χριστοφορίδης. Για τους Μπόμπυρες έχουμε τον Τζόρτζι, έχουμε τον Αρβανιτέλη, έχουμε τον Καρκανιά, Αντωνάκης και τελευταίος και όχι καταεδρωμένος, νούμερο 3, Κονιανός. Για πες τώρα που σε διάκοψα. Πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέροντα ματσάπ έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τόσο στη θέση 5 με τον Αντωνάκη και τον Χριστοφορίδη, όσο και στην περιφέρεια χαμηλά με τον Καρκανιά και τον Βλασταρίδη. Ο περιβόητος Σταυρέος της Καβαλένθια με τους Βλασταρίδη και Γεωργιόπουλο να έχουν σμπαραλιάσει οποιαδήποτε άμυνα φέτος βρήκαν στο διάβα τους. Και Κανέλα, έχουμε και ένα καινούριο σύστημα. Κανέλα, μπορεί να βγει ο Βλασταρίδης, να έχουμε κάτι τέτοια.
Λοιπόν, Τζάμπολ, Χριστοφορίδης Αντωνάκης. Ξεκινάει το παιχνίδι, καλή επιτυχία και στους δύο. Να αρχιστούμε, πρώτη επίθεση για την Βαλένθια. Κάποιον άλλον, η Κανέλα, αυτό που λέγαμε με τον Ανδρέα Βλασάρη. Νέο συνθηματικό, ενώψη Final Four. Να οργανώνει την πρώτη επίθεση της ομάδας του. Χριστοφορίδης φαούλ. Δευτερόλεπτα ακόμα, Ρεύ Λασταρίδης, πασάρι έξω στον Μποφίλη για τρεις. Αστοχή ο Μποφίλης, rebound από τον Κονιανό. Καρκανιάς, σταματάει με τη μία σουτάρ για τρεις. Αστοχή ο Καρκανιάς. Τρίποντο ψυχολογίας. Ούτε μία πάσα δεν άλλαξε. Θα επιβιώγει αυτό το σου Καρκανιάς. Στη μέρα του μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε άμυνα. Αν μπουν βέβαια τα σουτ. Η ομάδα των Πόμπυρων, Ανδρέας Λασταρίδης ένα παντάει, ριμπάνω του Καρκανιά. Στον εφηδιασμό δεν βγαίνει, φεύγει μπάλα τα χέρια του Κονιανού. Το πρώτο λάθος στο απόψινο παιχνίδι. Βαλένθια, σουτάρει από μακριά περιφερειακά σουτ. Καρκανιάς, πολύ κακό αυτή τη φορά το σουτ. Θετικό rebound του Κονιανού. Καρκανιάς, θετικό φάουλ. 4-0 τα rebound για τους Μπόμπυρες στο ξεκίνημα. Αλλαγή με το καλημέρα. Δεύτερο φάουλ έκανε ο Καρκανιάς. Δεν δικαιολογείται τόσο γρήγορα αλλαγή. Λοιπόν, έξω ο Καρκανιάς οπότε. Δεύτερο φάουλ Καρκανιά. Καλά το είδα. Το αντιλήφθηκα μάλλον μέσα ο Σιάτρας. Rebound. Από κανένα η μπάλα για Μπομπύρες. Για Χαβαλένθια διόρθωνα. Θες να παίξει ρόλο αυτό το δεύτερο φαουλ νωρίς του Καρκανιά. Αλλάζει τον σχεδιασμό που έχει καταστρώσει ο αρχιτέκτονας των Μπόμπυρων. Σίγουρα τον περιορίζει στο δημιουργικό κομμάτι, στο εκτελεστικό κομμάτι. Ο Σιάτρας περισσότερο δημιουργικός παίκτης, όχι τόσο ατομιστής όσο ο Καρκανιάς. Όχι τον γρήγορο εφηδιασμό. Τον εφηδιασμό μάλλον. Δεν υπάρχει γρήγορος, καρδός εφηδιασμός. Να είμαστε ακριβείς. Επιδιώκει την γρήγορη πρώτη πάσα. Για τα σκρίν ο Σιάτρας. Ο Νιανός, μπλοκ από τον Χριστοφορίδη. Ίσως ο καλύτερος point guard της φετινής διοργάνωσης, ο Ανδρέας Βλασταρίδης. Ο Φίλης για τρεις, μέσα! Πάνω που πήγα να πω ότι έχουν μείνει τρία λεπτά χωρίς πόντο. Υπέρχει της Καβαλένθιας, κόρα ρε Μποφίλης, ασίστα τον Ανδρέα Βλασταρίδη. Κάνει τώρα κεφάλαιο ο Μποφίλης. Έσπασε το ρόδι Καβαλένθια, 1-3 σουτ τριών πόντων για τις δύο ομάδες. Ποσοστό 33,3%. Αντωνάκης βάζει την μπάλα στο παρκέ, σουτάρει από μέσα απόσταση, κακό σουτ. Rebound επιθετικά από τον Κονιανό, ο οποίος κάνει πολύ καλή βρώμικη δουλειά και καθαρή δουλειά για τη σκοράρη εδώ, πετυχαίνει και πόντους. Ο Λευλασταρίδης, λόγκ από τον Τζόρτζι.
τρία. Εκρηκτικό ξεκίνημα από τους Μπόμπιρες. Γραφέ έτσι τρία, τα μπλό κάποιο λάθος θα έγινε. Αυτό τρία ήταν και το προηγούμενο παιχνίδι. Έτσι για τους προληπτικούς. Λιμπάν του Κονιανού. Όπως λέει και μία ψυχή, η Χαβαλένθια πάντα ξεκινάει λίγο νοχελικά και φορτσάζει στη συνέχεια. Είδαμε. Οψόμασαν το σωστό. Όλοι το λένε λάθος, είδαμε. Λοιπόν, στον ενδιασμό Χαβαλένθια, ευκαιρία να μειώσει. Στους τρεις το πραγματοποιεί. Μεράριο Βραβάνης. Βραβάνης που ήρθε στα μέσα της περίοδου για τη Χαβαλένθια. Ένα πολύτιμο γρανάζι στην περιφέρεια για τους κυπελούχους σε την σεζόν. Τζόρτζης για τρεις και πάλι μέσα. 2-2 από τον Τζόρτζη. Ο Τζόρτζης που στα play-off διανύει περίοδο απίστευτης φορμάς, σελυνιασμένος πραγματικά. Κάνει όργια στην σειρά με την Άρτεμι όσο και σε αυτή με τους Drinker All. Πάλι κερδίζει ο Γιώργος Γεωργόπουλος. Δύο αλλαγές για Μπόμπιρες, έξω ο Αρβανιτέλης. Ρίσκο. Μιανός, μέσα Καργανιάς με δύο φάουλ. Ρίσκο από τον κόουτς Μάτσα. Και Παπαμικρούλης. Μεριάζουμε στα Ρίδης, κάνει λάθος. Καβαλένθια καλή. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν υπάρχει αλλαγή για την Καβαλένθια. Ούτε για τους Μπόμπιρες. Και να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της Καβαλένθια. Δρεφλεσταρίδης μέχρι μέσα. Είναι μπροστά και Αντωνάκης. Του φράζει το πεδίο. Ριμπάνει το δικό του Χρυσοφορίδη. Τραβάνει σε αστοχή. Rebound από τον Τζόρτζη. Μπάλα σε αυτόν κατέληξε. Όχι από τον Σιάτρα, συγγνώμη για αυτόν. Το 14 και το 4. Ο οποίος έκανε και το λάθος. Έκανε και βήματα στην πορεία της φάσης. Μάχη δεινοσαύρων εκεί με τον Ταγιαντονάκη από τον Βασίλη Χριστοφορίδη. Πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία, πολύ ενδιαφέρον ματσάπ. Χριστοφορίδης MVP του κυπέλου, του τελικού του κυπέλου. Έχει πέσει τώρα λίγο τελευταία για να τον δούμε σήμερα. Όλοι χρειάζονται σήμερα να προσφέρουν για τη Χαβαλένθια. Χριστοφορίδης κάνει λάθος. Κλέβει ο Τζόρτζης. Σιάτρας, σκοράρει, ασίστ ο Τζόρτζης. 10-15-5. Το Βαλένθια ξεκινάει νοθρά, νοχελικά, με την πλάτη στον τοίχο. Τίποτα, νομίζω ότι βλέπω καρμπόν το πρώτο παιχνίδι. Και να σας κρίνω ο Γραβάνης. Κέρδισε στο φάουλ. Αρβανιτέλης θα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Αντωνάκης θα εξέλθει. Για τον Γραβάνη, ευστοχή στην πρώτη. Έξω η δεύτερη, επιθετικό rebound του Χριστοφορίδη. Λέβλος Ταρίδης μέχρι μέσα. Ευστοχή είναι μέτρη σε αυτές πρώτη τις φορά που τρυπάει κάθετα την άμυνα των Μπόμπιρων απόψε, σε μία από τις σπεσιαλιτέ του. Αυτή η κίνηση. Βανιτέλης, βγάζει έξω, Καρκανιάς. Σουτάρι για τρεις, αστοχή. Τραβηγμένη επίθεση, ριμπάν του Γραβανή. Γιώργος Γεωργόπουλος για τρεις, μέσα. Με αυτά και με αυτά διαφορά έπεσε στους τέσσερις.
15-11. Πολύ σκληρή ομάδα Καβαλένθια. Τζόρτζης καθόμεσα, όχι. Λοιπόν, το τραβάνι. Γίνεται το λάθος όμως. Κλέβει ο Παπαμικρούλης. Στο γύρισμα γίνεται λάθος της μπάλας. Επίθεση για την Καβαλένθια μετά το time out. Έλειξε το time out. Έχει κάνει comeback η Καβαλένθια. Σερί 6-0. Μία στους 4. Χρυστοφορίδης, πασάρι, Ανδρέας Λασταρίδης, αστοχή, rebound του Παπαμικρούλη. 2 στα 6 Χαβαλένθια από την περιφέρεια, 3 στα 7 οι Μπόμπιρες. Αρβανιτέλης, αστοχήσει, rebound του Δήμου. Ναι, σελθόν ο Δήμου. Μοφίλης κάτσε στον παγκό για την Χαβαλένθια. Ανδρέας Λασταρίδης, μέχρι μέσα, με ταμπλό θα αστοχήσει, είπαμε είναι μέτρος αυτά. Και είναι να μην του δώσεις χώρο. Στο καλά στη διαφορά, 15-13. Αρκανιάς, γκάζει έξω, Κονιανός. Μέσα για 3. 50% από την περιφέρεια υπόπειρες. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή κάποια στιγμή λογικά δεν μπορούν να σταματήσουν, θα πρέπει να βγουν σκόρκια από αλλού. Λίγο που αστοχίσανε, μείωσε η Καβαλένθια στους 2. Το καλό αυτή. Λαμπάνης μέχρι μέσα θα αστοχίσει. Rebound του Τζόρτζη. Για 3, Καρκανιάς, αστοχή, rebound του Σεφορίδη. 1,5 λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου. Γραβάνης δίνει και πολλές φορές ανάσες στον Ανδρέα Βλασταρίδη. Γιώργος Γεωργόπουλος για 3, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάν του Δήμου. Καινούριο 14 για την Καβαλένθια. Ανδρέας Βλασταρίδης, πάω δύο βολές. Ο Βλασταρίδης που δεν συνηθίζει να χάνει βολές. Ένας παίκτης. Στα play-off έχανε όμως. Αρκετά καλό ποσοστό από την βολή. Κάνει και τη δεύτερη, με επιβεβαιώνει ότι ίσως να περνάει μια περίοδο κάμψης, τουλάχιστον στις βολές. Κονιανός, κοράρι. Μέχρι μέσα δεν φοβήθηκε το Δήμο. Ο Κονιανός από την άλλη διανύει εξαιρετική περίοδο φυσικής κατάστασης και φόρμας. Μήπως διανύουν οι περισσότεροι παίκτες των Μπόμπιρων. Σωστό αυτό. Σταρίδης το σκέφτεται, παίρνει το screen, σουτάρια 2, εστοχή, 20-15, τελευταία 35 δευτερόλεπτα. Ο Βανιτέλης από μέση απόσταση θα αστοχίσει, ριμπάντο του Σοφορίδη. Μία επίθεση. Θα εκδηλώσει τα Βαλένθια, θέλει να σπαταλήσει όλο τον χρόνο. Δεν υπάρχει κίνηση στην επίθεση της Καβαλένθια. 5 δευτερόλεπτα, Δήμου κάνει και βήματα. Σωστά έκανε την παρατήρηση. 3,4 υπολοιπόμενος χρόνος. Μακρινή πάσα. Για 3, airball. Λίγη το πρώτο δεκάλεπτο, 20-15 μπροστά οι Μπόμπιρες. Δεύτερο δεκάλεπτο στο παιχνίδι, Μπόμπιρες, Κονιανός, Καρκανιάς, Τζόρτζης, Αρβανιτέλης, Σαντωνάκης, Καβαλένθια, Γιώργος Γεωργόπουλος, Ανδρέας Βλασταρίδης, Χρυσοφορίδης, Δήμου και Γραβάνης. Τζόρτζης, πάλι για 3, 23-15. Από το ίδιο σημείο Τζόρτζης. Ο Τζόρτζης που έχει 3 στα 5 με 9 πόντους. Γιώργος Γεωργόπουλος, δεν μπαίνει μπάλα, rebound από τον Κονιανό. Καρκανιάς,
αλλοιώνεται το σουτ του από τον Χρυστοφορίδη. Τον εθνικασμό Άνδρες Μασταρίδης μέχρι μέσα, χάνει το lay-up, έκανε το δύσκολο, έχασε το εύκολο. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Τονιανό, τον Βουστάουλ. Καβαλένθια εστερεί και σε πάγκο. Σε βάθος και ο Μοτσενίδος, ναι, βέβαια. Ναι, μεν έχει μποφίλη, Νεκτάριο, Βλασταρίδη, Βασίλη, Γεωργόπουλο. Οι μπόμπυρες κατεβάζουν σε κάθε παιχνίδι το δεκάδα φέτος. Λιγότεροι παίχτες που έχουν βρεθεί σε αποστολή των μπόμπυρων είναι 11. 11, όπως είναι και τώρα. Όχι, 12 είναι τώρα. Έχεις δίκιο. Απλώς τι ήθελα να πω, στο τρίτο παιχνίδι με τη Hall of Fame μου κάνει εντύπωση ότι... Στο δεύτερο. Στο δεύτερο, ο Βασίλης Γεωργόπουλος δεν πρέπει, αν θυμόμαι καλά, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Ριμπάντο Χρυστοφορίδη. Ο Νεκτάριος μπήκε για πολύ λίγο. Δηλαδή και τώρα ουσιαστικά είναι σαν να έχουν μοναδική λύση στον Ποφίλη. Λέει ο Πενιανός στο μεταξύ. Τρέξει για την ομάδα του, θα στοχίσει έτσι άλλο τελείωμα. Το Νίκο που λες μπορεί να ερμηνευτεί και διαφορετικά. Υπάρχει ένας κορμός παικτών, τον οποίο εμπιστεύεται η Καβαλένθια και με αυτού χορεύεται. Δεν σκοράρει ο Σκέτρας. Σώζει το rebound ο Χρυστοφορίδης, όχι. Αντωνάκης, χωρίς να βλέπει, χωρίς ισορροπία, θα στοχίσει rebound του Σκέτρα. Περνιανιάς ξαναπήγε στον πάγκο. Έχει φάουλ ο Τονιανός και ο Σιάτρας τώρα. Είναι και νωρίς. Στο Φορίδη, σαν να καλή βολή, αστέκησε. Ριμπάνω τον Τζόρτζι. Λαγή παιχνιδιού. Λάθος. Κλέβει ο Δήμου, χαμός. Ο κύριος Γεωργόπουλος από το σημείο του θα εξοχίσει ασίστ ο Ανδρέας Μασταρίδης. Πέφτει διαφορά σε 6 πόντους. Τζόρτζης, καθίος, και ο Τζόρτζης, ο σταμάτητος. Οι κομπήρες που δεν έχουν χάσει λεπτό το προβάδισμα από το ξεκίνημα. Δευτερόλεπτα, ο Βλασταρίδης για 3, έξω, καλή μπλοκά του Αρβανιτέλη, καθαρίζει το rebound. Λάθος του Τζόρτζη, έκλεψε ο Χρυστοφορίδης. Στον εθνιδιασμό, 2-1, Καβαλένθια, θα εκτοκίσει ο Γιώργος Γεωργόπουλος. Καβαλένθια μένει κοντά. Και όσο μένει κοντά, πρέπει ο Μπομπίρης να μείνει σαν ασφαλεία. Ο Δράλιος ετοιμάζεται με το νούμερο 7. Και ο Νεκτάριος Βλασταρίδης. Αντωνάκης στο ράρι. Καταλαβαίνετε την πάσα του Αρβανιτέλη. Εξαιρετικό high-low εδώ ανάμεσα στους δύο ψηλούς. Ανέβηκε ο ένας κοντά στη ρακέτα. Ο Τάκης Αντωνάκης έμεινε χαμηλά. Και εδώ ο Γεωργόπουλος για 3 σερ μπολ. Δεν μας έχει συνηθίσει αυτά τα σουτ, ο Γεωργόπουλος. Όπως βγαίνει έξω, μπαίνει ο Νεκτάριος Βλασταρίδης. Θα χρειαστεί προφανώς το ρωτήσω να μπω νωρίς εδώ. Πιο νωρίς σήμερα. Ο Νεκτάριος Βλασταρίδης είναι ένας παίκτης που μπορεί να απειλήσει από μακριά. Από έξω την και Αρβανιτέλης Τζόρτζης, μέσα Δράλιος, όπως είπες. Και μπήκε και ο Καρκανιάς, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Πανήλθε να τους εδώ με την μπάλα. Θα στοχίσει, δεν έχει βοηθήσει ο Καρκανιάς ιδιαίτερος. Όπως το πες, ατομιστής, ατομικός παίκτης. Δεν με σκοράρει τώρα, αλλά... Εδώ πάντως δικαιώνεται. Εδώ δικαιώθηκε. Εντάξει, δεν έκανα το σούτε. 46% για τους μπόμπυρες από την περιφέρεια. 6-13. Συν 11-30-19. Μεγαλύτερη διαφορά πρέπει να είναι. Ανδρέας Λασταρίδης τη ρίχνει γρήγορα σε 9. Έχουμε του Καρκανιά, κλεβεοδήμου.
ακούσει καθόλου. Κάνει και το λάθος εδώ. Αλλαγή. Έξω ο Κονιανός. Μέσα Λάπας. Και έξω ο Γραβάνης. Είπαμε δεν έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής. Μέσα από φίλες. Αυτό όχι, σώστε κατάσταση της Σιάτρας. Καρκανιάς, πάει μέχρι μέσα. Πιο φολογική προσπάθεια αυτή τη φορά. Στο χέρι μπάντα από τον Εκτάρι Βλασταρίδη. Φάλ του Λάπα, εδώ νομίζω γι' αυτό μπήκε ο Λάπας. Για να αναλάβει κάπως να κουράσει τον Βλασταρίδη. Να φορτωθεί και με φάουλ. Σε τέτοια δεκάδα υπάρχουν και αναλώσιμοι παίκτες. Είναι εντάξει. Μια ομάδα δεν γίνεται όλοι να είναι πρωταγωνιστές, ο καθένας έχει το ρόλο του. Χριστοφορίδης. Τίποτα. Εκείνος 12 δευτερόλεπτων παρόλα αυτά για την ομάδα του. Το ένα το λάθος στα Βαλένθια. Πολλά λάθη. Σε κάτι περισσότερο από 15 λεπτά. Καρκανιάς δίνει πάσα στο Σιάτρα. Σιάτρας σκοράρει ασίστ στο Καρκανιάς. Δεν παίρνει πολλές προσπάθειες. Πολύ θετικός όμως σήμερα και αυτός και ο Κονιανός. Άλλο λάθος, αυτή τη φορά τον Ανδρέα Βλασταρίδη. Γίνεται φάουλ, έγινε στον πρώτο χρόνο, δεν δέχτηκε. Γίνεται σε δεύτερο χρόνο, το Χριστοφορίδη. Time out. Επιστρέψαμε στο Χρήστο του Μαζαράκη. 4 λεπτά για τη λήξη του πρώτου μέρους, 32-21. Προβάδισμα ασφαλείας. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ χρόνος για τους κόμπυρες. Αντωνάκης, βρίσκει πάσα. Σιάτρας. Αστοχή, rebound Μποφίλου. Αυτό ήταν το 13ο rebound. Αδιάβα στα Αρίδης, τι πάσα βγάζει στο Δήμο. Αυτό ήταν το 13ο rebound της Χαβαλένθια, 18. Τα 18 rebound προηγούνται οι Μπούμπυρες στη μάχη κατά τα καλάθια. Φαίνεται εκπαιδευτεί ο Αντωνάκης. Μέσα πρώτη βολή. Αλβανιτέλης έτοιμος να μπει. Μπαίνει ο Αρβανιτέλης. Βγαίνει ο Αντωνάκης. Καρκανιάς, 12 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Κάνει βήμα προς τα πίσω, τρομερή πάσα στο Λάπα. Λέει ένα σκοράρι ο Λάπας, πέντε επιθετικό rebound. Έκανε τη δουλειά του και με το παραπάνω στο φτιάχνει. Για τρεις, Καρκανιά σας στο χέρι πάνω του Δήμου. Ο Δέρος Βλασταρίδης ζητάει από το Δήμο να αποστάρει. Τις μάτς εκεί, μέχρι μέσα, Δήμου και δεν στο φάουλ δύο βολές. Προηγούμενες βόλεις και 2 στις 2, Δημού. 3 στις 3 τώρα. Συνολικά η Χαβαλένθια έχει 4 στις 7. Κακή βολή, σαν να βρίσκει τη Στεφάνη. Rebound από τον Αρβανιτέλη.
φορές, να το τονίσουμε αυτό. Μποφίλης για τρεις. Αψυχολόγητο σουτ μέσα, όμως χρειάζονται αυτά για τις βομπίρες. Μποφίλης το έχει το σκοπό για μια δεύτερο τρίποντο. Όσο διαβάζει για εμείς το μάτι. Κοίτα να δεις πως πέφτει διαφορά στους 5. 2-4 για τον Μποφίλη. Έπεσε διαφορά στους 5. Εκεί που ήταν στους 11, ξάφνου έπεσε στους 5. Έτσι είναι η Χαμαλένθια. Η Χαμαλένθια δεν την πατάει όπως την πάτησαν οι Άρων Γκάν στο προηγούμενο παιχνίδι. Μένει στο παιχνίδι και βρίσκει την κλίση. Λοιπόν, έξω Σιάτρας και Δράλιος. Μέσα Τζόρτζης και Μπογιάνος. Μιας παίρνει τον αντιπαλό του, θα στοχίσει ριμπάντο από τον Εκτάρο Βλασταρίδη. Δήμου, Μποφίλης, για τρεις, ζητάει φαούλ. Ίσως αλλοιώθηκε το χρήμα από τον Τζόρτζι. Ζητάει ότι κάποιος το ακούμπησε το χέρι. Εντυπωσιακό μπλοκ πάνω στον Κονιανό από τον Δήμου. Βλασταρίδης κερδίζει φάουλ, δεν υπάρχουν πολλές, το καθομαδικό. Κι άλλο time out. 1.40 για τη λήξη του πρώτου μέρους. Επίθεση για την Καβαλένθια. Κεραία μειώσουν κι άλλο. Χωρίς αλλαγές στο παρκέ και πάλι δύο ομάδες. Νεκτάρης Βλασταρίδης για τρεις, έξω, rebound, επιθετικό του Δήμου όμως. Φάουλ κερδίσε ο Χριστοφορίδης. Φάουλ από τον Γιαννό νομίζω είναι. Πάνω στις αλλαγές των μαρκαρισμάτων βρέθηκε κανένας πάνω στον άλλο. Σοκράτης και Σανίδης εδώ στο πλάι. Τίμιος εργάτης. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Παίξε πρωτοβολία τον Χριστοφορίδη. Έξω και η δεύτερη. Rebound του Αρβανιτέλη. Πάμε για το τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Σε 15 δευτερόλεπτα ακριβώς. Κρατάει το σταθερό Λάπας. Τώρα δεν το κρατάει, κάνει βήματα. Προσπάθει να πάρει καλή θέση, Μποφίλης, Δήμου. Μισμάτς εκεί, βγάζει έξω. Από ένα φάουλ, Αρβανιτέλης και Χριστοφορίδης. Νίκο, δεν ξέρω αν παρακολουθείς, πέφτει πολύ ξύλο ανάμεσα στους δύο, μπασκετικό βέβαια. Ομυρικές μονομαχίες. Σκληρή παίχτης και οι δύο, σκληροτράχυλοι. Τα λένε εδώ σε ήρεμο ύφος. Και Αρβανιτέλης ζορίζεται και λίγο να μαργά το Χριστοφορίδη, που ρίχνει και μισό κεφάλι. Λεπτό με τη λήξη, Χριστοφορίδης, δεν παίρνει μπάλα. Ριμπάν του Λάπα, έχει κάνει δουλίτσα ο Λάπας. Κάτι λέγαμε για τους έξτρα παίκτες από τον πάγκο πριν. Τα κρυφά χαρτιά για τους προπονητές σε τέτοια μάτς. Κάτι έλεγα χθες να πεις. Κάτι έλεγες. Τζόρτζης, ωραία τρίπλα μέχρι μέσα. Εξαιρετικό τελείωμα από τον Τζόρτζη. Κονάς και πάλι παρόν, 34-27. Τελευταία επίθεση για την Βαλένθια στο πρώτο μέρος. Δέκα δευτερόλεπτα. Πάλι τα ίδια με τον Σοφορίδη και Αρβανιτέλη. Μακριά από την μπαλά. Τέσσερα. Μεσάρας Λασταρίδης προσποιείται. Δύσκολο σου. Τέρμπολ. Λίγη το πρώτο μέρος. Σκόρη μικρόνου Μπόμπρης 34. Χαβαλένθια 27. Στρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάει. 34-27, μπροστά οι Μπόμπηρες. Βλασταρίδης, νούμερο 4, Καγιώργης. Για πρώτη φορά στο παρκέ. Επιθετικό φάουλ κρίνει τον Ανδρέα Βλασταρίδης. Κέρδος Γεωργόπουλος, Δήμου και Χριστοφορίδης. Για τους Μπόμπηρες, Καρκανιάς, Αντωνάκης.
Τζόρτζης, Κονιανός και Αρβανιτέλης. Βέβαια, σας ευχαριστώ συστά λίγο με τον διαιτητή για την προηγούμενη φάση, επιθετικό rebound του Αντωνάκη του μεταξύ. Είναι 9-36-27. Δύο λάθη έχουν ξεκινήσει. Πολύ λογικό, το άγχος κάνει την εμφάνισή του. Κονιανός θέλει να ποστάρει, λύσεται, αστοχή όμως, λυπάμαι και στο πορύβι. Δεν θα ρίβεις και τους φάουλ αυτή τη φορά. Νομίζω το περίμενε την εμπειρία του αυτό το φάουλ, αν δεν θα ρίβεις. Βολές, συνεπάγεται αυτό το φάουλ. Είχε χάσει δύο για να δούμε τώρα, αν θα είναι εύστοχος. Σκούπα, βόλοι. Βγήκαν οι σκούπες. Σκούπες, μαζαράκι. Μία στις δύο βολές. Δύσκολο καλά αυτή η Καρκανιά. Ανεβάζει τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο. 38-28. Screen, Γιώργος Γεωργόπουλος για δύο, θα σκοράρει. Βγαλμένη από την προπόνηση αυτή η κίνηση. Αυτός ήταν ο περιβόητος Σταύρος που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα για την Βαλένθια. Στην ψηλά, τον Αντωνάκη, Καρκανιάς, Φασάρη, Κονιανός, Αστοχής, Καμπυλής και πάντα Ορβανιτέλης. Όχι, ο Αντωνάκης. Τι σκοράρει ο Αντωνάκης. Συν 10, 40-30. Κύριος Γεωργόπουλος για 3, 6, rebound Αντωνάκη. Πέντε δευτερόλεπτα, θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει, επιθετικό rebound από τον Αντωνάκη, μέσα το Αρβανιτέλη. Τζόρτζης για τρεις, μέσα, ασίστ ο Καρκανιάς. Ο Τζόρτζης έχει πάρει το όπλο και πυροβολεί συνεχώς. Το 10ο επιθετικό rebound για τις Βόμπυρες, το παιχνίδι 4 για τη Χαβαλένθια. Ανοίγει διαφορά, αντί να κλείνει στις 13. Είναι ένα εργάτης του Δήμου, δεν είναι λίγο. Σωστό, σωστό, σωστό. Καφεδιά, δημόσιο forever. Τζόρτζης, κάνει το turn around, πολύ αστοχόμος. Κύριος Γεωργόπουλος, Κρυστοφορίδης, συζήταγε την μπάλα. Γεωργόπουλου, κλέβει ο Τζόρτζης, αυτό στο φάουλ. Δεν υπάρχουν βολές. Αλλαγές έχουμε. Έξω ο Κονιανός μέσα Σκιάτρας. Μια αλλαγή. Επανιτέλης. Φλόπινγκ,
Από μια τεχνική ποινή. Από μια τεχνική ποινή, ο Αντωνάκης και ο Δήμη. Νίκο, να δούμε λίγο τα ομαδικά στατιστικά των ομάδων. Οι Μπούμπερες σουτάρουν εντός παιδιάς με 11 στα 30, 36,7% υψηλότερο ποσοστό για τη Χαβαλένθια. Σε αυτό το τομέα 8 στα 20, 40%. Οι Μπλε έχουν 3 στα 13 τρίποντα, φτωχός απολογισμός, 23,1%. Από την άλλη, οι Μπούμπερες σουτάρουν με 7 στα 17 και 41%. Βολές. Οι Μπόμπιρες δεν έχουν εκτελέσει ακόμα κάποια βολή. Καμία βολή, ε. 5 στις 12 από την άλλη για τη Χαβαλένθια. Στα rebound υπάρχουν πολύ οι Μπόμπιρες. 28, 19. Η assist είναι 16, τα κλεψίματα 8-4 και τα λάθη 9 για τους Μπόμπιρες και 12 για τη Χαβαλένθια. Δοσταρίδης, σωστό το φάουλ. Έσπρωξε πιο λίγο παραπάνω ο Σιάτρας από το προβλεπόμενο. Παίρνω στα Ρίδης, θέλει να αποστάρει, βρίσκει ωραία πάσα στο Δήμο, πώς χρόνο με βηματά. Δεν βλέπω κάποια σπίθα, ρε παιδί μου, κάτι στη Χαβαλένθια, δεν ξέρω. Μπορεί να αλλάξει το ρου του παιχνιδιού. Ναι. Νομίζω... Ζώνη, βλέπουμε τώρα, ζώνη, 2-3. Καρκανιάς, μέσα και αυτό. Time out, ευχαριστημένα η Χαβαλένθια. Επανήλθαμε στο Περιστέρι. Δεν έχουμε, έχουμε κάποια αλλαγή, ο Δράγιος, η κουμπή. Αντωνάκης. Γεωργόπουλος, φαουλ δύο βολές. Ο Γραβάνης έχει μείνει πολύ ώρα στον παγκό. Έσσερα ομαδικά για τις δύο ομάδες, 5,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Κάνουν και τις βολές. Σε δεύτερη. Καρκανιάς για δύο, αστοχή, ριμπάνω τον Καγιοργή. Δεν μπορεί να εξελίξει τους ενδιασμούς στα Βαλένθια. Κάτι που δεν τη συμφέρει τώρα. Γιώργης για 3, έξω, rebound από τον ίδιο. Χωρίς ισορροπία, σκοράρει με τα μπλο. Ανάσα για τη Χαβαλένθια. Πέφτει διαφορά 13, για να δούμε. Είναι σημαντικό το πως θα τελειώσει το δεκάλεπτο και για τις ομάδες. Rebound από τον Χριστοφορίδη. Δεν θα ρίδες πάσα στο Δήμο, άτσα για το λίωμα. Περιπάνω το Σιάτρα. Γιώργης, Γιώργης, μέσα πια αυτό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Γιώργης. Έχει πάρει στην πλάτη του και απόψε τις Μπομπιρές. Παλεύει βέβαια στην άμυνα, δίνει τις μάγες του, δεν είναι καθόλου. Τον Αρβανιτέλη, τον Αντωνάκη, εντάξει, είναι δύσκολο. Αυτό ήταν το πρώτο που καλά στο μάτσο. Η πρώτη του πόντι. Αυτό μέσα, όχι. Rebound επιθετικό μας από το Σιάτρα. Καρκανιάς, 3 δευτερόλεπτα για 3, έξω, rebound, πέφτει ο Χριστοφορίδης. Μαχητικότατος, δεν μπορούσε να... Το πρότυμα. Να σώσει, να δώσει κατοίκη στην ομάδα του. Έξω
ο Δήμου, μέσα από Φίλης και έξω ο Τζόρτζης. Μέσα ο Κονιανός. Βήματά το Αρβαντέλη. Σε διαφορά, Γεωργόπουλος για 3, έξω, ριμπάντα τον Αρβαντέλη. Κονιανός για 3, σερμπολ. Τρόπο. Μέσα Παπαμικρούλης, έξω Βράλιος. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του αγώνα, κάπως υποτονικό. Ναι, δεν δείχνει Καβαλένθια σε μόνη αντίδραση. Δεν δείχνει σφιγμό. Εξαιρετικό φάουλ, ήταν ο Καρκανιάς. Μέσα Τζόρτζης, λίγο ξεκουράστηκε, έξω Κονιανός. Γκόμπερες τώρα που έχουν στόχο να μεγαλώσουν τη διαφορά, είναι όπως τέταρτης περίοδου. Να εξασφαλίσουν όσο πιο νωρίς μπορούν την παρουσία τους στον και μεγάλο τελικό. Και έξω βγήκε ο Καργανιάς, μέσα Κονιανός. Γιωργόπουλος θέλει να πάει μέχρι μέσα βάση την μπάλα έξω, Μποφίλης για 3, Ερμπολ. Κονιανός θα εξορκίσει στο τραγούδι Σεργέι. Συν 14-51-37. Ο Βανιγέλης εκεί με Χριστοφορίδη συνεχίζουν τα δικά τους. Αυτός που έχει περαστεί όμως περισσότερο είναι ο Χριστοφορίδης, ο οποίος είναι εκτός παιχνιδιού για την Καβαλένθια. Είναι και πίσω η ομάδα του. Ένα και 30 για τη λήξη του τρίτου δεκαλεπτού. Παπαμικρούλης προσποιείται. Ωραία πάσα βγες στον Κονιανό. Ποιος θα σωθεί. Λίγο έλειψε. Θα σου κάνει δύο βολές όμως. Λοιπόν, τον Ανδρέα Πλασταρίδη. Ωραία προσποίηση, Καγιώργης βήματα. Δεν μπορούν με τίποτα να τρέξουν οι παίκτες Καβαλένθια. Να στο κολέγια του Κονιανού, ριμπάν του Καγιώργη. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Μποφίλης. Κερδίζει φάουλ και βολές. Να τόσο με τα πόρα. Περγανιάς.
θέση του Σιάτρα. Έτσι ο πρώτη βολή του Βοφίλη. Έξω και η δεύτερη, rebound από τον Κονιανό. Καρκανιάς, δεσκουτάρει για τρεις, κλείστηκε. Βγάζει έξω, στο κονί, από Παπαμικρούλης, airball. Παραλίγο το λάθος, 10 δευτερόλεπτα. Μοφίλης για τρεις, έξω, rebound του Κονιανού. Βαλένθια μετράει πλέον από την περιφέρεια 3 στα 17. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα θα εξαντλήσουν το χρόνο οι Μπόμπιρες. Καρκανιάς, ωραία αποφεύγει τον αντίπαλό του, θα στοχίσει όμως. Κλικ το 3 δεκάλεπτο, διατηρεί το προβάδισμα ασφαλείας η ομάδα των Μπόμπιρων, 52-39. Τελευταίο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημιτελικό, Μπόμπιρες, Κονιανός, Καρκανιάς. Δράλιος, Ραβανιτέλης και Τζόρτζης, Χαβαλένθια, Καγιώργης, Μποφίλης, Ακτέρας Λασταρίδης, Χρήστοφορίδης και Ανδρέας Λασταρίδης. Έχει πατήσει ο Ραβανιτέλης. Και αν θέλει να παίξει τον τελικό Χαβαλένθια πρέπει να αντιδράσει άμεσα στην επόμενη περιστορία. Μπήκε και ο Γραβάνης, πάμε να τον δούμε ώρα. Τον είπανε αντί είναι Εκτάρι Βλασταρίδη ή είναι ο Γραβάνης. Ο Βλασταρίδης είναι στον πάγκο, έρχεται λίγο στην επόμενη περίοδο. Αρβάνη Τέλης, ωραία συνεργασία μόνος του, κατά τη ρακέτα. Ενθουσιασμός να συστάξει των φίλων των Μπόμπιρων. Έχουν κερδίσει κατά κράτος, έτσι, την Εξέδρα. Δεξιά βημάτων θα στοχίσει, ριμπάντο Χρυστοφορίδη. Καραβάνης για τρεις, έξω. Λίγο από φλόπινγκ αυτό του Αρβανιτέλη. Έπεσε με μεγάλη ευκολία. Παραλίγο το κλέψιμο. Τζόρτζης για τρεις, στοχή, airball. Αδρένες είναι με τις απαλήθειας, σκοράρει ο Κονιανός. Μου φαίνεται είναι πετάξει λεπτή πετσέτα. Υπάρχει στις Καβαλένθια, δεν έχουν δυνάμεις, δεν ξέρω. Έχουμε νικητή. Δεν υπάρχει γυρισμός για τη Καβαλένθια. Συν 17. Πολύ νωρίς να το πούμε. Έχεις την εντύπωση ότι μια μέρα λέω πριν να παίζει με τον κοινό. Ο Φίλης κερδίζει στο φάουλ. Από δύο, πασάρει ωραία όταν πρέπει. Βγάζει και την ασίστ του, σκοράρει ο Αντελής. Με το που έρχεται βοήθεια, βρίσκει την έξτρα πάσα τον Ιανός. Ανδρέας Λοσαρίδης με ταμπλό, σκοράρει. Θα στοχίσει, ριμπάνω τον Μποφίλη. Αλλαγή κατεύθυνση από τον Ανδρέα Βλασταρίδη, αν κινήσει. Δεν του δίνουν τόσο τριών πόντων, Γραβάνης, Χρυστοφορίδης, Ανδρέας Βλασταρίδης, ωραία κυκλοφορία.
Στόχος των τριών πόντων, η μπάλα βγαίνει έξω όμως από το παιχνίδι του Καρκανιά. Για τους μπούμπιρες, για τους μπούμπιρες. Δεν καταλάβασα την έβγαλε. Τώρα αυτή είναι εντύπωση, χα. Εργολέχουμε. Αστοχή ο Κονιανός, λιμπάνει ο Χριστοφορίδη. Μέχρι μέσα κερδίσει το φάλο Καγιώργης, δύο βολές. Τέταρτο φάουλ. Το νούμερο 15, Ρουανιτελής. Οι μάχες με τον Χριστοφορίδη. Καλά κρατούν. Μια στις δύο τον Καγιώργη, ριμπάν του Αρβανιτέλη. Καρκανιάς, ο Μποφής το θυμόνος του, κάνει τον βηματισμό του. Καρκανιάς αποτύχει, έρχεται την μπάλα πάνω του, κλέβει ο Χριστοφορίδης. Σώζει ο Ανδρέας Μασταρίδης στην κατοχή, Γραβάνης για τρεις, μέσα! Και στη διαφορά σε 11 για να δούμε 6 λεπτά για τη λήξη. Σωστό time out από τους Μπόμπιρες, από τον coach Μάτσα, για να κόψει λίγο τον όσο ρυθμό. Μπορούν να βρουν οι Καβαλένθια. Θα βρουν, θα συνεχίσουμε να τον έχουν στην πορεία, υπέρ της Καβαλένθια, επιστρέφουμε σε λίγο. Τελευταίο εξάλεπτο στο παιχνίδι μας. Προσπαθούν να επιστρέψουν οι παίκτες της Καβαλένθια. Έχουν μείωση στους 11, έχουν πολύ δρόμο όμως ακόμα. Αρχής γενομένης με αυτή την άμυνα που πρέπει να βγάλουν και βγαίνει. Καθώς η μπάλα καταλήγει εκτός από τα χέρια του Δράλιου. Ο Ντονάκης πέρασε στη θέση του Αρβανιτέλη για τους Μπομπιρές. Φορίδης βγάζει έξω, Ανδρέας Μασταρίδης πάει μέχρι μέσα, κακή πάσα. Την κατάλαβε το σκιάτρας που έκοψε προς τον Χριστοφορίδη. Και ο Καρκανιάς στον πάγκο, προφανώς και θα επανέλθει στο τελευταίο δίλεπτο. Βασίλη Τσίκνας μαζεύει και την μπάλα, την πετάει με το καμισό του κυρίως. Πέντε δευτερόλεπτα. Χριστοφορίδης, Ανδρέας Μασταρίδης με τη λήξη. Έξω, rebound του Χριστοφορίδη, θα πατήσει κερά, θα στοχίσει όμως. Παίρνει ο ίδιος το rebound, πάλι είναι αυτό. Το κάνει ο Καγιώργης πάνω στον Δράλιο. Χριστοφορίδης και αρχίζει και μιλάει στον διευθυντή. Όταν γίνονται αυτά, η κλεψίδρα στην Λιάμος, η κλεψίδρα της Καβαλένθια αρχίζει και αδειάζει σιγά σιγά. Εντάξει, εδώ είχε δίκιο ο Χριστοφορίδης. Ναι, γίνονται μάχες, ναι, οι διαιτητές δεν μπορούν να τα δουν όλα φάουλ, αλλά εντάξει, αυτό ήταν καθαρό. Βέβαια, ενδεχομένως, προφανώς, ο διαιτητής, οι διαιτητές δεν θα είχαν καλή γωνία, δεν θα είδανε το χέρι που κατέβασε ο Ντονάκης. Έχει κλειστεί, πασάρει έξω στον Τζόρτζι. Λόκη του Χριστοφορίδη. Ο οποίος παίρνει το αίμα το πίσω εδώ. Ένα θεωρώ για τον Χριστοφορίδη. Μάχεται μέχρι τέλους, είναι ίσως σταθερός. Δεν έχει σκοράρει τόσο πολύ, αλλά δίνει τις μάχες του και το παλεύει και δεν δείχνει σημάδια κόπωσης. Τζόρτζης από εκεί. Όχι δα, θα ριμπάνω το Γραβάνι. Πάλι κερδίζει ο Ανδρέας Μασταρίδης. Δεν υπάρχουν πολλές. Τρίτο φάουλ του Τζόρτζη. Τρίτο ματικό και τρίτο ματικό για τους Μπόμπιρες. Μόλις ένα το ματικό. Τζόρτζης είναι στους 19 πόντους. Ο Φιλής μέσα. Στις 8 πόντους η διαφορά, 58-50. Βρήκανε σχήμα υπέρ της Καβαλένθια με Καγιώργη και Γραβάνη. Πολύ ώρα και μείνει εκτός ο Γραβάνης. Αντωνάκης, κακό τελείωμα, ριμπάν του Γραβάνη. Λασταρίδης,
φάουλ και πολλές. Η διαφορά ενδείχνει να πει στις 6. Έχουμε παιχνίδι, Νίκο. Έχουμε παιχνίδι, έτσι όπως πηγαίνει. Να δούμε λίγο και τους scorers. Μπαίνει, συγγνώμη, μπαίνει και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, αντιδικά Γιώργη. Για τους Μπόμπιρες στους 19 είναι ο Τζόρτζης και στους 12 ο Κονιανός. Από την άλλη για τη Χαβαλένθια 13 έχει ο Βλασταρίδης και 10 ο Γιώργος Γεωργόπουλος. 6 πρώτη βολή. Δεν πρέπει να χάνουν τώρα βολές, πρέπει στη Χαβαλένθια. Μέσα δεύτερη στους 7 από τη διαφορά. Φίλες και Χριστοφορίδης είχαν τεθεί εκτός μακρύς του rebound. Συν 9-60-51. Λασταρίδης, το σκοράρι. Δύο βόλτες θα εκτελέσει. Θέλω να μπολεί αυτό το goal foul, οι φιλοξενούμενοι. Με την καλή τους πεντάδα τώρα οι Μπούμπιρες στο παρκέ. Καρκανιάς, Αρβανιτέλης, Αντωνάκης, Τζόρτζης και Κονιανός. Δύο στις δύο βολές και πάλι διαφορά πέφτει σε 7. 3 και 50 για τη λήξη. Δεύτερο μαδικό, με την Καβαλένθια. Κακό φαουλ για τους Μπομπίρες. Πέμπτο φαουλ του Αρβανιτέλη. Αποβάλλεται στη θέση του Δράλιος. Έρμπολ η πρώτη βολή, μάλιστα. Okay, δεύτερη. Λιμπάν του Τρέλλη. Άμα σκοράρουν εδώ οι Μπόμπιρες, θα τελειώσουν λογικά. Θα έχουν το πλεονέκτημα, τελευταίο 3 λεπτό. Καρκανιάς για 3, αστοχή, λιμπάν του Χρυσοφορίδη. Λύνεται ο Βλασταρίδης, αστοχή, λιμπάν του Χρυσοφορίδη, σκοράρει. Πώς το χορεύεις. Δύο μισή λεπτά για να δούμε τώρα εδώ. Αντωνάκης. Μεγάλο καλάθι από δύσκολη θέση και γωνία. Και πάλι στο σύν 9. Ζητάει εδώ στο χορεύεις. Μαχητής όπως το χορεύεις. Αξίζει σίγουρα το χειροκρότημα. Δεν καταλαβαίνετε από πού έρχεται από τίποτα. Του δίνει και το χέρι από την έξω που συμπτώσει. Κέρδισε το φάλο του Ξεφορίδη, δεν μπορείς να εκτελέσει. Μπαίνει και βγαίνει η πρώτη βολή. Το μαθιάσαμε. Εντάξει, βολές δεν είναι και το καλύτερο. Μέσα δεύτερη. Ο
θέλει. Μια ακόμη ευκαιρία για την Βαλένθια. Βέρνα Σταρίδης για τρεις, έξω. Μπάουν, πιδράλι. Θα παίξουν και με το φόρτα ρεμπούπιλες, θα τον έχεις κατεβάσει και την μπάλα. Νομίζω ότι έχουμε το ζευγάρι του τελικού που θα διεκδικήσει την κούπα. Περίμενε λίγο για αυτή την επίθεση. Στο όριο του αντιαθλητικού εδώ ο Χρυστοφορίδης. Εντάξει, όχι πήγαινε για παλά, απλώς βρήκε μόνο χέρι. Διαμαρτυρίες από την κερκίδα των φίλων των Μπούμπυρων. Time out έχουμε. Τελευταίο 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα. Οι Μπούμπυρες με το 1,5 πόδι στον τελικό. Αν ευστοχίσει ο Κονιανέος τις βόλες θα έχουν τα δύο πόδια. Έξω πρώτη βολή. Στο Βορύδη στον πάγκο, μέσα Καγιώργης. Πιο χαμηλό σχήμα τώρα. Και ο Σκιάτρας μπήκε. Έξω και η δεύτερη βολή, rebound από φίλη. Ανέβει το φάουλ του Κονιανού. Ο coach των Μπούμπυρων τραβάει τα μαλλιά του αν είχε. Το τράβαγε. Σταμάτησε ο χρόνος, δύο βολές. Συνεχίζουν να κάνουν τις βολές, υπέρ της Παπαλένθια. Μαζί και τις όποιες ευκαιρίες για να μπουν στο παιχνίδι, μέσα δεύτερη βολή. Γίνεται φάουλ τέταρτο ομαδικό, δεν είχε άλλο να δώσει το παλέφτια. Το παιχνίδι τώρα θα πάει στη Ρώση και ρουλέτα των φάουλ. Επιλέγουν να σταματήσουν το χρόνο. Σωστό φάουλ, ο Γιάννης έχει χάσει δύο βολές. Θέλουν να διεκδικήσουν όσες πιθανότητες τους αντιστοιχούν. Όχι, απλώς είχε χρόνο να περιμένουν. Τρίτο φάουλ του Γιώργιο Μπλου. Και τέταρτη rebound του Μποφίλη. Γιώργος Γεωργόπουλος κλείνεται, βγάζει έξω στο τραβάνι. Ανδρέας Λασταρίδης για τρεις, έξω. Rebound του Κονιανού, φάουλ. Ένα δήμο θα βάλει πολύ ο Κονιανός. Πάλι time out. Λοιπόν, βόλες και πάλι για τον Κονιανό, έχει 4 ερηχαμένες. Έχει την ευκαιρία να στείλει την ομάδα του στον τελικό. Επίτηδες και άφησε ανοιχτή τη μουσική ο κομισάριος. Ο κύριος Αντωνάκης κάνει τα δικά του. Ο Γρηγόρης Αντωνάκης, γιατί έχουμε καλά. Πέμπτης ερηχαμένη βολή. Σταρίδης μέχρι μέσα, δεν υπάρχει φάουλ. Κλέβει ο Τζόρτζης. Οι Μπούμπυρες είναι στο τελικό της Δευτέρας. Αντωνάκης για τρεις, έξω. Σκαμπυλίζει την μπάλα ο Κονιανός. Αστοχή, rebound του Μποφίλη. Όχι, και πίσω τα Γιώργης. Δεν θα είναι ωραίο αυτό το σενάριο. Να είναι σοβαρός τραυματισμός με την λήξη σχεδόν του αγώνα πάνω που είχε κρυφεί. Νίκο, έχουμε τελικό. Έχουμε τελικό στη Φάδο Μπούλς εναντίον Μπούμπυρων. Ενδιαφέρον ζευγάρι. Οι Μπούμπυρες η πιο βελτιωμένη ομάδα με διαφορά σε σχέση με πέρυσι. Πλήρης ομάδα, μια γεμάτη ομάδα τόσο στην περιφέρεια όσο και στην front line. Απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές που πέρασαν με επίδειξη δύναμης στον τελικό. Λοιπόν και οι ομάδες που είχαν σκουπίσει τους αντιπάλους τους στα play-off
αποκλείστηκαν. Ενώ αυτές που κάναν έστω και μία ήττα πέρασαν στον τελικό. Όπως επίσης πέρασαν στον τελικό οι ομάδες με το χειρότερο ρεκόρ. Ο δεύτερος του πρώτου ομίλου και ο δεύτερος του τέταρτου ομίλου. Ναι, οι δύο δεύτεροι είναι ολίγες. Ενδιαφέρον στοιχείο. Έχουμε τις πρώτες βοήθειες εδώ τώρα στον Καγιώργη που παστανζόμενος αποχωρεί. Κατά χειροκροτούμενος. Και όλοι είχαν Βαλένθια αξίζει το χειροκρότημα για την φετινή της πορεία. Τι να λέμε τώρα για μια ομάδα η οποία είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει, η οποία έχει καταρχήσει το κύπελο, η οποία είναι από τις σταθερές δυνάμεις του μπασκετάκι. Ο Φίλης για τρεις, αστοχή, ριμπάν του Σκιάτρα. Το κύκνιο άσμα της Βαλένθια ήταν αυτό. Πάλι γίνεται πάνω στο κύκνιο, πάνω στο Σκιάτρα. Νίκο, να δώσουμε τα στατιστικά για να αφήσω την αποφώνηση σε σένα. Μπούμπιρες 36,7% στα τρίποντα 18-49, 32,1% στα τρίποντα 2 στα 8, 13-29 βολές. Και με αυτήν τη Σκιάτρα 3-9, 3-9, ναι. 12-33. Και αυτή 4-10. 4-10, συνολικά 42 rebound και 15 assist. Μποφίλης μέσα, assist ο Ανδρέας Βασταρίδης. Από την άλλη για τη Βαλένθια 36,4% στα δίποντα, 22% στα σούτ τριών πόντων, 53% στις βολές, 36 rebound, άνηση μάχη στα rebound, 9 assist, 6 λάθη και 6 κλεψίματα. Το βλέπουμε παρόλο που η Βαλένθια χάνει με 10 πόντους που απομένουν 30 δευτερόλεπτα. Με τη μία κάνει φάουλ, είναι στο χαρακτήρα αυτής της ομάδας να τα παρατήσει μόνο όταν θα ηχήσει η κόρνα της γραμματείας. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες στον μεγάλο τελικό του μπασκετάκι, σε Μπούμπιρες και στη Φάδο Μπούλς. Μέσα και δύο βόλτες του Τζόρτζη. Δευτέρα τελικός, 9 και 4 στο ΑΚΑ, Δήμο, ωραία συνεργασία, Γραβάνης, ο, δεν θα σκοτάρει ο Γραβάνης, δεν έχει σημασία βέβαια, rebound από τον Αντωνάκη, δεν θα γίνει επίθεση, έχει καλά τα πανηγύρια. Τώρα λεσκέρονται και δύο παίχτες, οι παίχτες των δύο ομάδων. Λοιπόν, συνοψίζοντας, εύκολα επικράτησε στον δεύτερο ημιτελικό η ομάδα των Μπούμπιρων, επικράτησε της Βαλένθια με 69-60 και πέρασε στον μεγάλο τελικό της Master League. Σας καληνυχτίζουμε.